Ωραία. Ως βετεράνος του αθλήματος αλλά και ως γονέας, πώς πρέπει την απόφαση να έρθετε εδώ σήμερα και τι ελπίζετε να αποφέρει αυτή η προσπάθεια? Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το Στάθη πέρυσι, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά εγώ και η οικογένειά μου. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σαν σύλλογο στην ομάδα του υπόκαμπου που κολυμπάμε και εγώ και τα παιδιά μου. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που παρουσίασε και θέλουμε να το εξελίξει, να το γνωρίζει ο κόσμος και να ακολουθήσει τα βήματά του για μια ασφαλή κατεύθυνση μέσα στη θάλασσα καθώς και στην πισίνα. Τα παιδιά να μην φοβούνται, οι γονείς να νιώθουν πιο άνετοι και να υπάρχει ασφάλεια όσον αφορά τα άτομα τα οποία μπαίνουν στο νερό, να είναι γνώστες της καταστάσεως που θα αντιμετωπίσουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η Ελλάδα πριν αυτό το γεγονός ήταν έτοιμη, ήταν. Όχι έτοιμη. Πάμε πάλι, έτσι. Η Ελλάδα είχε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια κατά από το νερό? Είναι κάτι που πρέπει να διαδώσει ο Στάθης αλλά και αυτός εδώ οι δράσεις και αυτός ο οργανισμός? Προγενέστερα δεν είχα κάποια εικόνα για το τι προϋπήρχε, κατά πόσο ήταν γνωστό ή κατά πόσο έχει βοηθήσει ο Στάθης να γίνει γνωστό και να το διευρύνουμε αυτό το πράγμα μέσα από τους συλλόγους. Οι κινήσεις που κάνει να δραστηριοποιείται, να ενημερώνει τον κόσμο, να κάνει τις δραστηριότητες όπως αυτή που είδατε με το παραμύθι, να βάλει τα παιδιά μέσα στο νερό με διάφορες δραστηριότητες και όχι μόνο μπες κολύμπα και πρέπει να έχεις φάει 3 ώρες πριν και να μπεις. Ευαισθητοποιεί τους γονείς, ευαισθητοποιεί τα παιδιά το βλέπουν ως παιχνίδι. Και είναι κάτι πιο εύκολο και πιο προσεγγίσιμο για τα παιδιά να μπορέσουν να μπουν μέσα στο νερό, να αθληθούν και να γνωρίζουν ότι το νερό είναι ασφαλές από τη στιγμή που γνωρίζουμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Να είμαστε προετοιμασμένοι να μπούμε μέσα με το σωστό τρόπο. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε.